πεθαμένο μαρούλι είναι αυτό. Γιατί είναι πεθαμένο. Τι φάση. Abort mission. Δεν μπορώ να φάω άλλο. Θα ξεράσω. Πραγματικά. Επίσης, τώρα είναι full cringe άμα συναντηθούν οι δύο τηλεδιοράδες μεταξύ τους. Πιστεύω ότι... δεν μ' άρεσε αυτό. Γεια σας, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο το οποίο το συζητήσαμε μεταξύ μας και αποφανθήκαμε όλοι μαζί ότι ήταν το κατάλληλο βίντεο για να κάνω για αυτό το κανάλι. Θα κάνω το βίντεο με τα καλύτερα και χειρότερα μαγαζιά. Ναι, ξέρω ότι το στούντιο δεν είναι το αναμενόμενο και αυτό που θέλατε γενικότερα να έχω. Αλλά δεν ήμουν ακριβώς σίγουρη που ήθελα να κάνω το βίντεο, μόνο θα αλλάξουν στην υπόλοιπη μέρα τα τοπία. Σήμερα λοιπόν θα παραγγείλω από τα καλύτερα και τα χειρότερα μαγαζιά της περιοχής μου. Το οποίο έχω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί έψαξα πάρα πολύ στο eFood και το χειρότερο μαγαζί που έχουμε στην περιοχή έχει 3,8. Εγώ περίμενα να βρω κάτι του στυλ 2 και 2,5, έτσι να είναι λίγο πιο ωραίο, και πεντάρια, εντάξει, φυσικά. Και το θέμα είναι το εξής: είναι που είναι αυτή η βαθμολογία και εσύ ταυτόχρονα νηστεύεις, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ, γιατί δεν έχεις να πάρεις. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα 24 hours challenge, άμα δεν κάνω λάθος, και ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω, γιατί παρακολουθώ πάρα πολλά τέτοια στο YouTube, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά με τα φαγητά και εντάξει. Οπότε ήθελα και εγώ να δοκιμάσω να το κάνω, εντάξει, μπορεί επειδή είναι η πρώτη φορά να βγει λίγο περίεργο, αλλά γενικότερα θα κάνω μια προσπάθεια που κανείς δεν ξέρει. Αν και θα διαβάσουμε κριτικές και θα δούμε εν τέλει γιατί είπαν ότι είναι χειρότερο, ας πούμε. Οπότε εντάξει, θα το βρούμε. Θα δούμε τι συμβαίνει. Παθώ εντάξει, δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει μια εξέλιξη στο κανάλι μου. Κάνουμε πράγματα, δοκιμάζουμε πράγματα και άμα πάνε λάθος θα διορθώσουμε. Δεν τρέχει κάτι, βρε αδερφέ. Και μπαίνει αυτό το κομμάτι το πρωί, να κανονικά δεν θα έπρεπε, για να πω το εξής. Ότι επέλεξα να κάνω μόνο με σουβλάκια το συγκεκριμένο challenge. Αρχικά γιατί το χειρότερο μαγαζί της περιοχής ήταν σουβλατζίδικο, οπότε ήθελα να το κάνω αυτό. Το επόμενο ήταν 3,8, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν νομίζω ινδική τέτοια, οπότε βάσα να το κάνω έτσι. Και σε περίπτωση που σας αρέσει αυτό το βίντεο, φυσικά να το ξανακάνω και να το ξανακάνω και με άλλα τέτοια. Οπότε τώρα θα κάνουμε αυτό το challenge για σήμερα και την επόμενη φορά, όποιος θέλει και αν σας ενδιαφέρει, μπορεί να κάνω και με οποιαδήποτε άλλη κουζίνα. Απλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχει τελειώσει η νηστεία, για να έχω πολλές επιλογές. Οπότε σήμερα έχω βρει λίγο κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το challenge για να είναι πιο ωραίο. Και να πω λοιπόν ότι το πρωί δεν είχα επιλογές, επειδή όλο το μαγαζί για καφέ ή κειμενόταν από 5 μέχρι 4. Οπότε δεν νομίζω ότι είχε και πάρα πολύ νόημα να το κάνω αυτό και να πάρω από χειρότερο και καλά. Οπότε πήρα από καλύτερο και επέλεξα να πάρω από καλύτερο. Και επειδή νηστεύω λοιπόν, αποφάσισα να πάρω από ένα μαγαζί το οποίο το έχουν και κάποιοι φίλοι μου εδώ πέρα στην περιοχή. Ονομάζεται Huacanu, είναι ένα φοβερό μαγαζί. Έχει ανοίξει τώρα λίγο καιρό και είναι τρομερό. Πραγματικά, αλήθεια σας λέω, έχει τρομερά πράγματα. Και ήταν και 5, οπότε καλύπτω αυτή την κλίμακα. Και επειδή νηστεύω λοιπόν, όπως σας είπα, αποφάσισα να πάρω λίγο κάποια πιο περίεργα πράγματα. Θα σας τα δείξω. Αποφάσισα να πάρω λίγο κάποια πιο περίεργα πράγματα. Αυτό επειδή ήξερα θα πάρω και δεν ήταν ότι επέλεγα εκείνη την ώρα. Τα έχω πάρει ήδη, να σας τα δείξω. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο λέγεται Dragon Smoothie, το οποίο έχει μέσα, αν δεν κάνω λάθος, γάλα καρύδας, passion fruit, κάτι άλλο έχει και είναι έτσι μόβ αυτό. Και μπανάνα, τρομερή. Είναι τέλειο, το έχω πάρει άλλη μία φορά, γενικότερα προσπαθώ να δοκιμάζω διαφορετικά. Έλα αγάπη μου. Ναι, είναι τέλειο όπως είναι κάθε φορά. Η γεύση της μπανάνας είναι αυτό που κάνει πάρα πολύ ωραίο το smoothie. Γιατί τώρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει smoothie χωρίς μπανάνα. Επειδή καταρχάς να πω το εξής: εγώ σήμερα θα έπρεπε να διαβάζω, αύριο γράφω. Και προσπαθώ να βρω όλους τους τρόπους για τους οποίους θα με κρατήσουν αποσχολημένοι από το να διαβάζω. Για να μην χρονοτριβώ, Ελλάδα μου. Πήρα λοιπόν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το εξής: έχει μέσα βρώμη, μαύρη σοκολάτα, μπανάνα, σπόρους τσία, βάση από γάλα καρύδας και το εδώ που πρέπει να είναι μαρμελάδα από passion fruit. Καθίστε να σας το ανοίξω. Δείτε. Δεν ξέρω γενικότερα αν όλοι οι συνδρομητές μου στο κανάλι μου τρώνε τέτοια πράγματα. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής, δεν τρώω στη γενική μου ζωή καθόλου. Δίνω μια ευκαιρία. Α, χαμός. Λοιπόν, θα σας πω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εμένα πιστεύω ότι οι σπόροι τσία θα είναι αυτό που θα με ενοχλήσουν πιο πολύ απ' όλα, αλλά it's okay. Πρέπει να κατέψω αυτό. Τέλειο. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν αυτό ανακατεύεται. Είναι passion fruit μαζί με γάλα καρύδας. Χαμός. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε τι συμβαίνει. Είναι καλό. Είναι καλό. Και κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, σημειώσουμε το πόσο ωραία χρώματα είναι όλα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν το τρώει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω, με ενοχλούν λίγο. Με ζορίζουν αυτά τα οργανικά και
και αυτά από το στυλ. Αλλά έχω να πω ότι δίνοντας μια ευκαιρία σε αυτό το πράγμα είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Είναι και πάρα πολύ υγιεινό. Νιώθω ότι τρώω κάτι διαφορετικό από αυτά που τρώω κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχω καταλήξει να τρώω μπάλα δημητριακών για πρωί. Μια συγκεκριμένη που δεν έχει γάλα, την έχω ψάξει, έχω γίνει μάστερ στο συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε για κάτι διαφορετικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ θεραπευτικό. Θεωρώ ότι άμα το φάω όλο αυτό, δεν θα φάω την υπόλοιπη μέρα και δεν θα κάνουμε βίντεο. Αφού λοιπόν φάγαμε τα πράγματα που έχω να φάω για πρωί και το πρωί δεν μετράει, γιατί σας είπα ότι. Δεν είχα και πολλές επιλογές. Γυρίσαμε λοιπόν βράδυ αυτή τη σκουπιαστική ημέρα. Βλέπετε το πρόσωπό μου ότι έχει γίνει χάλια, επειδή διαβάζω όλη την ημέρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μόνο εγώ νιώθω ότι οι σχολές έχουν ξεκινήσει να γίνονται πολύ πιο, πώς να σου το πω, δύσκολες, γιατί λένε δεν γίνεται να μην κάνουμε τίποτα. Οπότε απλά μας βάζουν τα πάντα για να πούν ότι κάνουν κάτι. Μόνο εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Παίζει να τα ακούτε να γαβιάζουν ασύστολα, αλλά πραγματικά σας μιλάω. Επίσης τρέμει λάμπα, οπότε. Παιδιά, κάκι λάμπα μου. Τέλειο. Αυτό το ring light, όσα λεφτά έχω δώσει, αλλά τόσο έχουν πάει για πέταμα. Γυρίσαμε λοιπόν τώρα για να κάνουμε το επόμενο βήμα σε αυτό το challenge, που είναι να βρω κάτι να φάω τώρα για το βράδυ, με τη καλύτερη και τη χειρότερη βαθμολογία. Επειδή γενικά τώρα έχω κοιτάξει λίγο, έχω να σας πω ότι έχω σοκαριστεί γιατί. Αποφάσισα τώρα το βράδυ θέλω να παραγγείλω σουβλάκια. Γιατί είναι λίγο κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να παραγγείλω και αυτά. Και το θέμα είναι ότι πραγματικά λόγω των συστήμων ζορίζομαι πάρα πολύ. Θα βάλουμε λοιπόν στο e-food φίλτρα. Θα βάλω εγώ εδώ πέρα τώρα βαθμολογία και θα βάλω λοιπόν εδώ πέρα στις κουζίνες. Έχω κάτι και έχω ψάξει και έχω βρει ότι σε vegan, vegetarian και νησιστήσιμο δεν έχει τόσο πολλά πράγματα, οπότε θα βάλουμε τα σουβλάκια γιατί είδα ότι έχει καταστήματα. Το θέμα είναι το εξής. Πήγα και είδα στο καλύτερο κατάστημα το οποίο έχει τα σουβλάκια και τίποτα νησιστήσιμο. Ενώ πέρα από το οικολογικό σουβλάκι δεν έχει τίποτα νησιστήσιμο. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, σουβλάκια. Και φίλτρο, είπαμε, βαθμολογία. Πέροχο. Θα πάω στο δεύτερο σουβλάκι για να δω αν αυτό έχει νηστίσιμα. Βέτζι τη λιχτά. Wow. Εντάξει, να σας πω κάτι. Κάνω λίγο τσίτ τώρα, γιατί αυτό είναι το δεύτερο στην τέτοια. Είναι 4,6 και 4,5. Μπορώ να σας διαβάσω κιόλας και τα σχόλια. Να δούμε βασικά τι αξιολογήσει. Έχει την δυναμία. Δεν έχει πολλές αξιολογήσεις. Δεν μου αρέσει αυτό. 5 ήρθε σε 20 λεπτά. Σοκ. Α, έχει και 1,7. Οι πατάτες θέσαν σαλάτα κυριολεκτικά. Ενώ είχα παραγγείλει, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν έχει γύρω. Και αναγκάστηκα πήρα κάτι καλαμάκια που ήταν ξερά. Ξέχασα να βάλω το ανεπισεκτικό και είχε ήδη πληρώσει και μετά μου το έφερε λάθος. Απαράδεκτο. Χαμός. Έτσι, τσαγάκι. Ελάχιστη αναμονή. 3,7. 4, 1,7. Ελάχιστον όσο παράδοσε 45 λεπτά. Πήρα μετά από 45 λεπτά και μου λέγανε ότι η παραγγελία μου είναι ακόμα εδώ και δεν ξέρουν πότε θα έρθει. Ζήτησα να ακυρωθεί και αρνήθηκαν και η παραγγελία ήρθε μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά. Απαράδεκτο. Οκ, να σας πω κάτι. Θα παραγγείλω λοιπόν από αυτό. Το ξέρω ότι είναι cheat. Sorry, είναι για ένα βαθμό cheat. Αλλά θα παραγγείλω και θα παραγγείλω τα vegan veggie μερίδα. Veggie μερίδες, χαμός. Είναι φαλάφελ μερίδα και παφτίκι λαχανικών μερίδα. Είναι φέτα σε πίτα. Κάνω νηστεία! Πόσο είναι λέξη παραγγελία? 5 ευρώ. Άντε να τα δώσω τα 5 ευρώ και αυτά. Λοιπόν, μπιφτέκι λαχανικών σε πίτα, ντομάτα, μαρούλι και σος μουστάρδας. Πρέπει να βάλω και κάτι άλλο. Σαλάτες. Να δούμε σαλάτες. Ντάκος, χρωιάτικη, γκροσομάτα, λάχανο, καρότο. Ας δούμε ορεκτικά καλύτερα. Πατάτες τηγανιτές, πατάτες, φέτα, φέτα ψητή, τζατζίκι. Γιατί όλοι μας συχαίνονται και δεν θέλουν να φάω σήμερα. Πίτα καλαμπουκιού. Χαμός. Αναγκαστικά πατάτες τηγανιτές και θα περιμένω την οικογένειά μου να τις φάει. Είναι 4,70. Δεν μπορώ να πάρω. Εντάξει, θα πάρω και μια πίτα παραδοσιακή. Όχι. Πίτα καλαμποκιού. 5-10, τέλειο. Ας του βάλω και αυτό μετά 50 λεπτά, έτσι αφού χαλάμε τα λεφτά, θα τα χαλάσουμε όλα. Αποστολή παραγγελίας. Θα πάω και θα ψάξω το χειρότερο σουβλατζίδικο της περιοχής μας, το οποίο θα προτιμούσα να μείνει ανώνυμο, αλλά θα πω ότι έχει 3,6 αστέρια. Να διαβάσουμε λίγο κριτικές. Έχει κάτι πεντάρια. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Παλιά ήταν πολύ διαφορετικό το φαγητό του, κρίμα. Πολύ μεγάλη λογοπορία της παραγγελίας. Ήρθε σχεδόν την ώρα που έγραψαν. Τώρα σας διαβάζω λες και διαβάζω, ξέρω εγώ, προβλήματα των ανθρώπων. Όχι ένα ολόκληρο κοτόπουλο, ούτε καν μισό δεν ήταν αυτό που μας έστειλαν. Πρώτη φορά είδα κοτόπουλο χωρίς στήθος, χωρίς μπούτι, μόνο κόκαλα και πέτσα και χόντρους. Δεν αντέχω. Έχει αρκετά πεντάρια, βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Μία ώρα παραγγελία τραγικό, μία ώρα, ένας έχει βάλει απλά τελίτσες. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ αστείο κάποιος δεν έχει βάλει, ξέρω εγώ, 5, 4, έχει βάλει, ξέρω εγώ, 2,3. Γιατί να βάλει
ποια είναι η σημασία του να βάλεις 2,3, ας πούμε. Γενικότερα σας είπα το προβληματισμό μου μετά. Δηλαδή, περίμενα κάτι πολύ χειρότερο για χειρότερο μαγαζί της περιοχής, αλλά είναι όλα κομπλέ. Παραδόξως όμως, για να πούμε και κάτι θετικό στο συγκεκριμένο πράγμα, είναι το γεγονός ότι έχει νηστίσιμο μενού full. Δηλαδή, καλαμαράκι σε πίτα, λουκάνικο χταπόδι σε πίτα, κεμπάπ θαλασσινό σε πίτα, καλαμαράκι σε σάντουιτς, κεμπάπ θαλασσινό σε σάντουιτς, καλαμαράκι σε τορτίγια. Βασικά, από ό,τι καταλάβατε, βασικά έχει χταπόδι και καλαμαράκι στα πάντα. Θέλω να δοκιμάσω να δω πώς είναι. Θα πάρω καλαμαράκι σε πίτα. Πολλά που έχει ντομάτα, μαρούλι, πατάτες και vegan sauce. Καλά χαμός. Να σας πω κάτι. Όχι, εγώ θα το βάζω παραπάνω. Δεν με νοιάζει πώς θα είναι. Μόνο και μόνο γιατί οι άνθρωποι προσπάθησαν. Έκανα καμία προσπάθεια. Και οι άλλοι που και καλά είναι το καλύτερο κατάστημα της περιοχής. Δεν έκανα καμία προσπάθεια στο να φτιάξουν νηστίσιμο τέτοιο. Okay. Οπότε λοιπόν θα πάρω αυτό. Έτσι να δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Α, και εκεί τελειώνουν τα νηστίσιμα. Ποια είναι η ελάχιστη παραγγελία? 6 ευρώ. Σαν. Μάλλον θα μπουκώσω κοκακόλες και τέτοια να δω. Wow! Σαλάτα με iceberg, λόλα πράσινη, baby ρόκα, baby σπανάκι, μήλο αχλάδι και dressing φράουλας και παρμεζάνα. Κρίμα, δεν μπορώ να φάω παρμεζάνα, αλλά τι φάση με το dressing φράουλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό όταν νηστεύεις. Φάση. Νιώθω error αυτή τη στιγμή. Εκείνοι δεν ξέρουν ότι εμείς νηστεύουμε. Θα πάρω καλαμαράκια σε πίτα και θα πάρω και λουκάνικο χταπόδι σε πίτα. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Θα το πάρω, θα το δοκιμάσω, θα δούμε πώς είναι και. Οκ. Okay. Cool. Έχω περάσει την παραγγελία, βέβαια. Νιώθω λίγο άσχημα να του φέρνω εδώ πέρα μόνο για 6,80. Γιατί κάνει 3 το ένα και 3,80 το άλλο. Οκ. Okay. Πάρω και μια λεμονάδα. Εντάξει, πολύ προσπάθησα. Συνέχεια. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να είναι χάλια, αλλά. Okay. Αποστολή παραγγελίας και παραγγελίας σε εξέλιξη. Τέλειο. Την πόρτα σας σε 35 λεπτά. Η ώρα είναι ακριβώς 8:22. Επίσης, τώρα είναι full cringe άμα συναντηθούν οι δύο τηλεδιαβεράδες μεταξύ τους. Πιστεύω ότι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον το άλλο είχε λίγο πιο entertaining πράγματα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάναμε την παραγγελία λοιπόν. Και ας περιμένουμε για να. Τέτοιο. Το ξέρω ότι έκλεψα. Αλλά. 4,6 το ένα, 3,6 το ένα. Ας δούμε τι ένας ολόκληρος βαθμός κάνει. Μια σπούκο. Γυρίσαμε. Και έχω να πω το εξής. Τέλει. Το καλύτερο, δηλαδή αυτό που είχε 4,6, ήρθε μέσα σε 20 λεπτά, 19 λεπτά για την ακρίβεια. Ενώ το άλλο παρήγγειλε και 22 και ήρθε 9 ακριβώς. Δηλαδή έκανε 38 λεπτά. Εντάξει, έλεγε 30, έκανε 38, και okay, δεν είναι και τόσο μεγάλο τέτοιο. Αυτό που ήταν η καλύτερη τέτοια ήρθε πολύ πιο γρήγορα. Αν και εγώ σας έχω πει ότι υποστηρίζω αυτό το οποίο το, με τη χαμηλότερη βαθμολογία γιατί είχε πολλές επιλογές. Ο σκύλος μου θέλει να φάει τα μπάτα. Και το κακό είναι ότι επειδή ήρθαν με τόσο μεγάλη διαφορά, ότι αυτά έχουν κρυώσει τώρα. Αλλά. Εντάξει, βάζω αντισηπτικό στα χέρια μου ό,τι αναγγίζω. Καλά χαμός, έχουν ουσιαστεί. Είναι το λουκάνικο από χταπόδι. Μπορώ αλήθεια νομίζω ότι δεν θες τα φας αυτά. Τι πεθαμένο μαρούλι είναι αυτό. Τα δύο είναι από το χειρότερο και καλά και το άλλο είναι το καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε από το καλύτερο και έχω να πω το εξής. Τι φάση με αυτό το μαρούλι, γιατί είναι πεθαμένο. Είναι σαν... Ναι, ναι. Ένα πολύ πεθαμένο μαρούλι. Γιατί έτσι? Γιατί τέτοια κακομοιριά, ρε παιδιά. Πολύ στενάχωρο. Δηλαδή, άμα βάλεις μαρούλι, τουλάχιστον βάλε κάτι ζωντανό, όχι κάτι που έχει πεθάνει. Και να σημειωθείτε με το φαγητό μου, είμαι πάρα πολύ εύκολη. Υπερβολικά εύκολη. Δεν γκρινιάζω ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ωραία. Ας δοκιμάσω. Όχι. Είναι μέτριο. Ίσως είναι ωραία. Δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό το μαρούλι με ενόχλησε πάρα πολύ που ήταν έτσι. Με αυτή τη λαχανικών είναι. Κάπου στο ενδιάμεσο. Μέτριο. Πώς σε περίοδο νηστείας θα προσεγγίσεις κόσμο αν δεν έχεις νηστίσιμα και τα νηστίσιμα σου είναι πολύ περιορισμένα? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Οπότε για μένα αυτό το μαγαζί 4,6 στο συγκεκριμένο πράγμα που βλέπω δεν παίρνει. Προσπαθώ να το ανοίξω μια ώρα εδώ πέρα. Και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να φάω τα άλλα. Αυτό εδώ πέρα είναι με το καλαμαράκι. Μπορείτε να το δείτε, έχει το καλαμαράκι μέσα. Μπορώ να βγάλω και ένα καλαμαράκι να το δείτε. Α, κατεψυγμένο καλαμαράκι, χαμός. Α, ζωντανό μαρούλι. Ζωντανότατο μαρούλι. Συνένα για το μαρούλι. Αυτή ίσως νομίζω του άλλου είναι καλύτερη. Αυτή είναι λίγο περίεργη, να σας πω την αλήθεια. Νιώθω πολύ περίεργα. Τρώω, Χριστέ μου. Εντάξει. Είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχω φάει από τη ζωή μου. Καλαμαράκια μου πείτε. Τι φάση είναι. Είναι πολύ λάθος αυτό που κάνω. Πάρα πολύ λάθος. Λοιπόν, είμαι έτοιμη γι' αυτό. Είμαι έτοιμη. Πω, είναι πάρα πολύ λάθος αυτό που κάνω. Υπερβολικά λάθος. Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είναι λες και είμαι σε ένα μαγαζί με θαλασσινά που πηγαίνω πάντα στον Πειραιά. Και απλά με το έχουν βάλει όλα μαζί. Δεν κακό. Νιώθω full λάθος που το τρώω αυτό. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό. Είναι full αξιοπρεπέστατο. Και δεν είναι και πάρα πολύ κατεψυγμένο το καλαμανάκι. Χαμός. Όχι. Τώρα μου ξύρισε λίγο γεύση. Γιατί. Κακιά γεύση. Κακιά. Όχι, sorry.
Μ' άρεσε, αλλά άλλαξα γνώμη. Όχι, όχι, όχι. Πολύ λάθος, πολύ λάθος. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι αυτό με και καλά με το χταπόδι. Το οποίο λέει και αυτό ότι είναι vegan sauce, οπότε πρέπει να είναι. Απ' την άλλη, άμα δεν το ξέρω, δεν είναι αμαρτία. Αλλά τώρα είναι κρίμα τόσες μέρες να έχω κρατήσει την νηστεία και απλά να πήρα λάθος πράγμα. Πάω λίγο. Λουκάνικο από χταπόδι. Πάρα πολύ περίεργο. Αλλά πει το εφήβρε αυτό, έχει πολύ μυαλό μου στο κεφάλι. Είναι κυριολεκτικά λουκάνικο και έχει γεύση χταπόδι. Τι φάση! Τι φάση! Και μυρίζει διάμεσα από λουκάνικο και χταπόδι. Τι φάση! Ποιο το έφτιαξε! Λέω, παιδιά, τι λέτε να τρώω, Χριστέ μου! Πρέπει να δοκιμάσω. Με σε 3, 2, 1. Όχι, 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 I'm out. Είχε πολλά potential, αλλά I'm out. Τρώω την πρώτη πουκιά και λε. Εδώ είμαστε, έχω βρει το φαγητό που θα τρώω για όλη τη διάρκεια της νηστείας και μετά έρχεται όντως η γεύση και πρικάρεις λίγο. Τι να σας πω, ρε, φίλοι μου, φίλες και φίλοι μου, για αυτή την παραγγελία. Εξαιρετικά όλα. Θα πω το εξής. Full credit στο γεγονός ότι σκέφτηκαν να βάλουν νηστίσιμα και να είναι πάρα πολύ δημιουργικά, γιατί συνένα σε αυτό, γιατί το άλλο απλά δεν έκανε καν προσπάθεια και ήταν αγάπη μου, θα σου δώσω. Περίμενε. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να φτιάξει κάτι νηστίσιμο. Δίνω extra credits γι' αυτό, για την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει. Αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, δεν είναι καλό. Δηλαδή, δεν σε ενθουσιάζει και λες, ας φάω την επόμενη μπουκιά, είσαι λίγο. Το άλλο, ας πούμε, που ήταν και καλά από το καλύτερο rating, είχε πολύ ωραία σος και ωραίο μπιφτέκι λαχανικών, αλλά είχε ένα πολύ πεθαμένο μαρούλι. Γιατί, ρε παιδιά, δηλαδή. Θα πω όμως το εξής, ότι σε σχέση ποιότητας και τιμής, θεωρώ ότι ποιοτικά αυτό με το χαμηλότερο rating είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με το άλλο. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το σουβλάκι φαίνεται λίγο πολύ μίζερο. Η πίτα εδώ μεταξύ, καμία σχέση. Αυτή η πίτα είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη. Εδώ πέρα. Αυτή φαίνεται πάρα πολύ μίζερη. Αλλά θεωρώ, βασικά θα σας πω. Το ένα είχε καλύτερη γεύση, όχι καλύτερη ποιοτικά. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό και να το καταλάβετε. Το άλλο είχε πάρα πολύ καλή ιδέα, καλή ποιότητα σε ό,τι έχει. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν πολύ επιτυχημένη η συνολική γεύση. Νομίζω αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, θα διάλεγα όντως το χαμηλότερο. Γιατί αυτό που σας είπα είναι καλή ιδέα, καλή ποιότητα. Εντάξει, η γεύση είναι λίγο και λίγο υποκειμενικό. Αλλά νομίζω ναι, αυτό. Θα επιλέγα αυτό. Και good job! Θα πάω να σας βαθμολογήσω καλύτερα και τώρα θα βαθμολογήσω χειρότερα. Δεν θα βαθμολογώ ποτέ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως και να έχει. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια σκέψεις και συναισθήματά σας περί του θέματος και γράψτε μου επίσης και στα σχόλια αν θέλετε να κάνω κάποιο άλλο βίντεο με κάποια άλλη κουζίνα εδώ πέρα, με τα καλύτερα και χειρότερα. Γιατί καταρχάς το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο με κάνα και άλλα πράγματα. Θέλω βασικά ότι δεν έχει νόημα να το κάνω αυτό το βίντεο τώρα, γιατί είναι πολύ κρίμα που πρέπει αναγκαστικά να παίρνω νηστίσιμα. Οπότε είπα να δοκιμάσω λίγο κάτι πιο περίεργο, νηστίσιμο, γιατί έψαξα πάρα πολλά μαγαζιά και δεν είχε και πολύ σοκαριστικές επιλογές. Πέρα από κάτι vegan burger, τα οποία πρέπει τέλεια. Τέλεια, στο καλύτερο. Αλλά βλέπετε, δηλαδή δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Γιατί στο καλύτερο έχει ένα τέλειο vegan burger, στο χειρότερο τι να έπαιρνα. Θέλω ότι είναι λογικό να τα βαθμολογήσεις άξια, όχι να βαθμολογείς τώρα ότι να είναι. Οπότε, ας πούμε, είχε τέλειο burger και το άλλο που ήταν χειρότερο είχε κάτι full άσχετο. Οπότε δεν πιστεύω ότι έχει νόημα. Γράψτε μου από κάτω σχόλια τι άλλο βίντεο θα θέλετε να κάνω, με καλύτερο ή χειρότερο. Αν θέλετε, μπορώ να το αναπτύξω λίγο να μου πείτε τις σκέψεις και συναισθήματά σας περί του θέματος. Στο επόμενο βίντεο κάνετε μου ένα like, ένα subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι, άμα θέλετε. Κάντε με και follow στο Instagram. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Και ελπίζω να σας λέω τις απόψεις μου και να μου λέτε κι εσείς τι πιστεύετε ότι θα θέλετε να κάνω σε επόμενο βίντεο. Πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό για μένα μου σχολιάσετε από κάτω και μου πείτε έστω και ένα πράγμα. Να διορθώσω κάτι, δεν μοιάζει να είναι θετικό, κάτι να διορθώσω. Γιατί αυτό θα μου δώσει δύναμη να συνεχίσω και επειδή πραγματικά σας μιλάω, το YouTube παίρνει πολύ χρόνο. Ή το πιστεύετε ότι όχι, παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Για να κάνεις βίντεο, edit ένα βίντεο, παίρνει τουλάχιστον 4-5 ώρες, το λιγότερο. Οπότε αλήθεια σας λέω, θα μου βοηθούσε πάρα μα πάρα πολύ να δω ένα σχολείο σας από κάτω, το οτιδήποτε και να ήταν. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και πολλά φιλάκια. Γεια σας! Είναι αυτά, ρε. Τώρα αυτά θα πάνε για πέταμα το μεταξύ. Abort mission. Δεν μπορώ να φάω άλλο. Θα ξεράσω. Πραγματικά.